Λιζάκη, καλημέρα, τι κάνετε? Είσαστε καλά? Μια χαρά. Πολύ ωραία, κι εγώ. Δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Τι έγινε? Εξαρτάται. Εάν παρακολουθήσουμε τα γενικά γεγονότα, τις συμφωνίες κτλ. Είδαμε από χθες, έγραφα ότι πρόσωπα κύρους δεν είναι δυνατόν να τα βρούνε κτλ. Και ότι αυτά τα οποία γίνονται τώρα θα τα δούμε ξανά μπροστά μας. Κατά τα άλλα, είναι μια πολύ ωραία μέρα για να τακτοποιήσουμε τις δουλειές. Έχεις δουλειές να κάνεις? Έχω πάρα πολλά πράγματα. Πάω εδώ, να πάω εκεί, να πάω εκεί. Σήμερα λοιπόν η Σελήνη στην Παρθένο σε καλή όψη. Σημαίνει ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις υποχρεώσεις που μπορεί να έχετε αυτά, ώστε να χαρείτε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είπαμε και η Αφροδίτη περνάει στα ψάρια, που σημαίνει ότι είναι μια πολύ γλυκιά Αφροδίτη. Δεν είναι μόνο για έρωτα. Αυτή είναι η πιο όμορφη Αφροδίτη, γιατί έχει σχέση με την αλληλεγγύη, με τον πλατωνικό έρωτα, με την αγάπη γενικά στον κόσμο, γενικά με το συναίσθημα. Και είναι μια πολύ ωραία περίοδος, παρά το γεγονός ότι τα πολιτικά γεγονότα είναι λιγάκι σε ένταση. Τώρα, αυτοί που πρέπει να προσέχουν σήμερα είναι οι δίδυμοι που είναι γεννημένοι γύρω στις 29 Μαΐου, Άρης είναι απέναντί σας. Η Παρθένη που είναι γεννημένη γύρω στις 30 Αυγούστου. Το Ξώτης που είναι γεννημένη γύρω στις 29. Και Ψαράκια που είναι γεννημένα γύρω στις 28-29 Φεβρουαρίου. Βρε καλώς το να. Έλα, καλώς, 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 καλώς. Ήρθες εσένα. Πολύ ωραία. Έλα κουπεράκο. Δεν πειράζει, άστον, άστον, όπου θέλει να κάτσει. Ξέρει ότι αγαπάμε τα σκυλάκια. Λοιπόν, έτσι λοιπόν για εσάς τους κρυούς, από τη μία θέλετε να ρυθμίσετε πολλά πράγματα που έχουν σχέση με νομικά, διαδικαστικά, ταξίδια. Από την άλλη, ένα θέμα εργασίας μπορείτε να το ρυθμίσετε, ενώ η νέα θέση της Αφροδίτης στα ψάρια για ένα μήνα, πόσο θα μείνει, δείχνει ότι θα μπορούσατε να έχετε μυστικές επαφές, συμφωνίες, οι οποίες είναι ή συναισθηματικού ή οικονομικού χαρακτήρα. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συζήτηση πάνω σε οικονομικά θέματα. Των τελευταίων ημερών προσέχετε. Χθες ήταν πολύ απλό, παρένθεση κάνω, ο ήλιος είναι η ζωντάνια, είναι και τα πρόσωπα κύρους. Απ' τη μια είχε σύνοδο, συναντιόταν δηλαδή με τον Κρόνο, που λέει στηρίζω κάποια πράγματα, και από την άλλη με τον Πλούτονα που λέει ανατρέπω. Γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η ανατροπή γενικότερα και η έλλειψη συμφωνιών. Για εσάς που είστε γεννημένοι λοιπόν τελευταίες μέρες, σε ένα επαγγελματικό ή κοινωνικό θέμα μπορεί να έχετε διλήμματα, πρέπει να προσέχετε. Όμως, όποια και αν είναι τα διλήμματά σας, πρέπει να τα ρυθμίσετε. Κρυή, καρκίνη, ζυγή, εγώκερη του τελευταίου δεκαημέρου, πρέπει να τα ρυθμίσετε πριν το καλοκαίρι, γιατί μετά θα είναι πιο δύσκολο. Για τους Σταύρους είναι μια πολύ ωραία σελήνη αυτή, για να έρθετε πιο κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα, να ρυθμίσετε υποθέσεις οι οποίες είναι σημαντικές. Μεγάλη επιτυχία θα έχετε αν είστε γεννημένοι γύρω στη μία του μηνός. Ο Δίας πλέον έφυγε από το πρώτο δεκαήμερο, αρχίζει το δεύτερο. Έτσι λοιπόν εγκαταλείπει κατά κάποιο τρόπο τους Σταύρους του Απριλίου παρά μόνο των τελευταίων ημερών, και αρχίζουν οι Σταύροι του Μαΐου να έχουν μια εκπληκτική, θα μπορούσα να πω, ευκαιρία να ρυθμίσουν υποθέσεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Ο Δίας θα παραμείνει για αρκετό καιρό εκεί. Έτσι λοιπόν εσείς οι Ταύροι του Μαΐου προσπαθήστε λοιπόν, αν είστε σπουδαστές, αν θέλετε να κάνετε ταξίδια, αν θέλετε να ρυθμίσετε κάποιες υποθέσεις, είναι εξαιρετική περίοδος αυτή, με τα οικονομικά να τρέχουν, αυτό το έχει για όλους. Δίδυμοι του είστε γεννημένοι τέλος Μαΐου, ένα καυγαδάκι το ρίξατε χθες, θα το ρίξετε σήμερα, κάπου εκεί βρίσκεται. Προσέχετε, ο Άρης είναι απέναντι από το ζώδιό σας. Προσέχετε κρυολογήματα, μικρό ατυχήματα. Ένα οικογενειακό θέμα θα μπορούσατε να ρυθμίσετε, και μπορείτε αυτό τον καιρό να ρυθμίσετε υποθέσεις, ειδικά από την άλλη εβδομάδα και μετά, που ο Ερμής κυβερνήτης σας μπαίνει στον υδροχό, που σημαίνει ότι θα βρείτε λύσεις οι οποίες είναι σημαντικές. Ένα οικονομικό θέμα θα μπορούσατε να το ρυθμίσετε αυτόν τον καιρό. Οικονομικά, όχι τα τρέχοντα οικονομικά, αλλά από συμβόλαια, συμφωνίες, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες κτλ.
Οι καρκίνοι μας σήμερα θα δούνε φίλους ή συγγενείς, οι οποίοι είναι πολύ πολύ σημαντικοί για σας. Μπορούν να σας βοηθήσουν σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με την προσωπική σας ζωή. Εάν είστε γεννημένοι γύρω στη 1 Ιουλίου, ο Δίας είναι απέναντι από το ζώδιό σας. Αυτός ο χρόνος για σας έχει σχέση με τον σύντροφο ή συνεργάτες. Είναι γάμοι, αραβώνες, ακόμα και μια ένταση για εσάς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες και πρέπει να προσέχετε. Και εσείς, όπως είπα και για τους κρυούς, μην αφήσετε θέματα για το καλοκαίρι. Προσέξτε τα πολύ περισσότερο τώρα παρά να τα μεταθέσετε για το καλοκαίρι, το οποίο είναι λιγάκι έχει ένταση. Τα λιοντάρια μας, είμαι σίγουρη ότι σε όποιο δεκαήμερο κι αν ανήκετε, εχθές είχατε σοβαρούς προβληματισμούς. Αυτή η όψη που έκανε ο ήλιος κυβερνήτης σας με τον Κρόνο, από τη μια λέει τι πρέπει να κάνω και από την άλλη έχετε μια επαναστατική διάθεση να αλλάξετε τα γεγονότα της ζωής σας. Πολύ δυνατή και δυναμική εσείς που είστε γεννημένοι τέλος Ιουλίου. Θέματα που έχουν σχέση είτε με την εργασία είτε με την υγεία έρχονται στο προσκήνιο με παραλλαγές, θα μπορούσα να πω. Όμως η νέα θέση της Αφροδίτης σημαίνει ότι τα συναισθηματικά σας θα πάνε. Αλλιώς αρχίζουν και θα τελειώσει αυτός ο μήνας, αλλά και ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με άλλους θα μπορούσε να σας ευνοήσει. Για τους παρθένους μας, η Σελήνη είναι στο δικό σας ζώδιο, θα ασχοληθείτε με τα πολύ προσωπικά σας θέματα. Μόνο αν είστε γεννημένοι γύρω στις 30, προσέχετε λίγο θέματα υγείας, κρυολογήματα, μικροατυχήματα. Οι υπόλοιποι, ειδικά όσοι είστε γεννημένοι αρχές Σεπτεμβρίου, μην αφήνετε μέρα να πάει χαμένη. Ο Δίας σας ευνοεί, ενώ των τελευταίων ημερών έχετε πολλά διλήμματα και είσαστε σε μία φάση που από τη μία, ξέρεις, πολλές φορές λέμε πρέπει να κάνω τα τάδε πράγματα και από την άλλη κάτι μέσα μας δεν μας αφήνει. Πολλές φορές μας συμβαίνει αυτό. Όμως ο Δίας θα παραμείνει για ένα χρόνο στο ζώδιό σας, που σημαίνει ότι πολλά πράγματα θα αλλάξουν μέσα από διάφορες αλλαγές. Για τους ζυγούς μας, έχετε ένα ερωτηματικό, ένα άγχος για ό,τι έχει σχέση με την επαγγελματική ή την κοινωνική σας ζωή. Τα βάζετε λίγο με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, ενώ ή των πρώτων ημερών μπορείτε να προετοιμάζεστε για μια μεγάλη επιτυχία την οποία πρέπει να την ετοιμάσετε φέτος. Των τελευταίων ημερών, όπως η κρύη, η καρκίνη, η ζυγή, εγώ καιρή, των τελευταίων ημερών προσπαθήστε να ρυθμίσετε τώρα υποθέσεις οικογενειακές και μην τις αφήσετε για το καλοκαίρι. Να ρυθμιστούν τώρα ώστε να μην έχετε το καλοκαίρι θέματα. Τα σκορπιουδάκια μας, μπαίνετε σε μια φάση όπου η Αφροδίτη θα ευνοήσει τη συναισθηματική σας ζωή για ένα μήνα ολόκληρο, ίσως και παραπάνω. Αν είστε καλλιτέχνες, μπορεί να έχετε μια ιδιαίτερη έμπνευση. Είναι εξαιρετικές ημέρες αυτές για σας. Μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά σημαντικά πράγματα, τα οποία θα βοηθήσουν και την καριέρα σας αλλά και την προσωπική σας ζωή. Λες και θα αλλάξει μέσα σας κάτι ως προς τους άλλους. Πολλές φορές είμαστε, δεν είμαστε δίκαιοι. Άλλοτε είμαστε πολύ επιεικείς και άλλοτε είμαστε πολύ επικριτικοί. Για σας θα αλλάξουν τα πράγματα μέσα σας. Θα είστε πιο γλυκείς, θα μπορούσα να πω. Αν είστε γεννημένοι πρώτη-πρώτη μέρα, έχετε συναντήσεις και οι υπόλοιποι περιμένετε. Θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινή σας ζωή έχουν αρκετά σκαμπανεβάσματα. Μισά πράγματα μπορεί να βελτιώνονται και άλλα μισά μπορεί να σας απασχολούν και να σας φορτίζουν, και όμως σιγά σιγά αυτά θα πραγματοποιηθούν και να ξέρετε ότι αυτός είναι ένας χρόνος που τα πρέπει θα υλοποιηθούν, θα πραγματοποιηθούν. Μόνο αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες που ο ουρανός είναι απέναντι από το ζώδιό σας και δείχνει απρόσμενες αλλαγές εκεί που δεν τις περιμένετε, αν είστε γεννημένοι 26 Οκτωβρίου κάπου εκεί, να ξέρετε ότι θα υπάρξει μία ανατροπή σε σχέσεις ή συνεργασίες οι οποίες θα γίνουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Οι τοξότες μας που είναι γεννημένοι γύρω στις 29, είστε πολύ δραστήριοι αυτόν τον καιρό. Θα ασχοληθείτε με ένα επαγγελματικό θέμα, με εκείνα τα οικονομικά τα έχετε βάλει. Έχετε πολλά πράγματα να ρυθμίσετε αυτόν τον καιρό, αλλά αρχίζει μια πολύ καλύτερη περίοδος για ό,τι έχει σχέση με την οικογένεια και τα οικογενειακά. Θα κάνετε κάποια έξοδα, τα οποία όμως είναι σημαντικά και είναι γλυκά για τους άλλους.
Εγώ κύριε του Δεκεμβρίου, ό,τι κάνατε, κάνατε. Εκτός αν έχετε πλανήτη στο δεύτερο δεκαήμερο, τώρα ο Δίας έχει προχωρήσει. Μπαίνει σε αυτούς που είναι γεννημένοι γύρω στην 1η Ιανουαρίου, 1, 2, 3, 4, 5. Θυμηθείτε ότι κάθε 12 χρόνια έρχεται. Άρα αξιοποιήστε ευκαιρίες που θα σας δίνονται. Ενώ των τελευταίων ημερών, αν είστε γεννημένοι εκεί γύρω στις 13, τι είχαμε χθες, γύρω στις 13, έχετε διλήμματα. Είναι σοβαρά τα πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσετε και πρέπει να τα αντιμετωπίσετε όπως μόνο εσείς ξέρεις. Εγώ και είναι πάρα πολύ πρακτική και πάρα πολύ τυπική και σιγά σιγά ρυθμίζουν. Αν έχετε θέματα κρυή καρκίνη γη, εγώ και με ανδρικά πρόσωπα, θα πρέπει να τα προσέχετε ιδιαίτερα. Ένας μπαμπάς που μπορεί να έχει παράπονα ή κάτι τέτοιο, θα πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί. Για τους υδροχώους μας, νομίζω ότι έχετε πάρει τα πάνω σας αυτόν τον καιρό. Μπορείτε να ρυθμίσετε υποθέσεις σημαντικές. Ένα θέμα που έχει σχέση ή με εκείνη την περιουσία ή με τα οικονομικά, ρυθμίζετε και θα ρυθμιστούν και θέματα αυτό το μήνα που θα έχουν σχέση με τα οικονομικά. Θα έχετε απρόσμενα οικονομικά. Και μάλιστα, θα σας έλεγα μία μέρα, μπορεί να είναι αύριο μεθαύριο, εάν κάνετε μία οικονομική συναλλαγή η οποία θα μπορεί να βρει λύση. Υποφεληθείτε από αυτή την ημέρα. Πολλές φορές συμβουλεύω, άφησέ το, μην το τελειώνεις. Είναι καλύτερα να το τελειώσετε, ακόμα και με ένα συμβιβασμό, να τελειώσει, να φύγει αυτή η ιστορία από πάνω σας. Από πάνω σας. Μη φύγει τελείως, φοβά. Μη φύγει τελείως. Εκεί θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις και την πειθό. Τα ψαράκια μας, υποδεχτείτε την Αφροδίτη, η οποία θα σας κάνει πιο γλυκούς. Αν είστε γεννημένοι πρώτη μέρα, σίγουρα έχετε μία συνάντηση. Αν είστε γεννημένοι όμως 28-29 Φεβρουαρίου, ένα καυγαδάκι με πρόσωπα κύρους δεν οδηγεί σε μία καλή λύση. Προσέχετε λοιπόν, ρίξτε λιγάκι τους τόνους και πιστέψτε ότι φέτος, τουλάχιστον εσείς που είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες, θα σταθεροποιήσετε σχέδια τα οποία τα είχατε από πολύ καιρό στα όνειρά σας και δεν είχαν πραγματοποιηθεί. Τα ψαράκια, θα πραγματοποιηθούν. Ναι. Μπράβο. Ναι. Γιατί με κοιτάς έτσι? Γιατί είναι και ο Ερντογάν. Α, γι' αυτό. Ακροπρόθεσμα όμως, μακροπρόθεσμα θα χάσει. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας πω κάτι για το χάρι της Αγγλίας. Λοιπόν, το είδες, το κοίταξες. Το κοίταξα και το ένα και το άλλο. Ο Χάρης και της Μέγαν και του. Ναι. Ο Χάρης αυτή τη στιγμή είναι παρθένος και κάνει λάθη. Τον επηρεάζει ο Ποσειδώνας. Σε 2-3 χρόνια θα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η Μέγαν. Η Μέγαν είναι λιοντάρι. Λιοντάρι, δεν καταλαβαίνει το λιοντάρι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εντάξει, αυτό τον καιρό. Κάνει και παιδάκια και από εκεί και πέρα πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Αυτά. Είδες, τα λέει εδώ η Λίτσα, μετά κόπτε το Άρης μία ώρα να λέει το ρεπορτάζ. Εδώ η Λίτσα τα είπε μέσα σε ένα λεπτό όλα. Τα μάθαμε. Ευχαριστούμε πολύ, Λιτσάκη. Λοιπόν, κορίτσια μου γλυκά. Και αγόρια, γιατί δεν αφήνεις τα αγόρια απ' έξω? Γιατί αφήνω τα αγόρια. Ναι. Εγώ τα κορίτσια θέλω. Καλά, πάρε τα κορίτσια. Δεν λέω, μας βλέπουν και τα αγόρια, αλλά θέλω τα κορίτσια. Καλά, με συγχωρείς. Με κοιτάτε πώς σας κοιτάζω? Κάποια στιγμή θα κάτσω να σας τα πω. Πολλά. Για λέγε. Θα κάτσω έτσι εδώ μια μέρα που έχει ωραίο φως και θα τα πω όλα στα κορίτσια μου. Αυτό είναι. Μια χαρά. Δεν είναι ακόμα στιγμή. Να κάνουμε μια στήλη, προτείνω κάτι, να κάνουμε μια στήλη, ναι. Να κάθεσαι εδώ έτσι μόνη σου. Και να το λέω. Και να απευθύνεσαι. Στα κορίτσια, ας πούμε, να κάνουμε και γκρουπάκια, ηλικίες και να τους δίνεις συμβουλές. Συμβουλές εγώ νομίζω ότι δεν είμαι το πιο δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα να δώσω. Λέω την άποψή μου, είμαι άνθρωπος που ακούει πάρα πολύ, αλλά δεν τολμώ να δώσω συμβουλή. Ναι. Ναι, όχι. Θα πω τη γνώμη μου, αλλά συμβουλή να είμαι σίγουρη να επηρεάσω και να καθοδηγήσω κάποιον, δεν θα το έκανα. Δεν το κάνω και στις φίλες μου. Δηλαδή, πάντα θέλω να κοιτάζω και τη μία πλευρά και την άλλη. Πιστεύω ότι κάποιος για να αποφασίσει πρέπει απλώς να έχει σκεφτεί τα πάντα. Αλλά η επιλογή πρέπει να είναι δική του. Η επιλογή πρέπει να είναι δική του. Εγώ πάλι πιστεύω μπορεί να είναι το αντικείμενό μου και. Άλλο όμως... εσύ τώρα, εσύ σε κατηγορία από μόνη σου, Βρελίτσα. Όμως υπάρχει. Και άλλη φύση της δουλειάς. Υπάρχει και η λογική σε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, θα πρέπει να ακούσει κανένας. Το λογικό κομμάτι και ας κάνει το δικό του, σαφώς θα κάνει το δικό του. Θα κάτσω μια μέρα και θα σας τα πω. Okay. Δημήτρη, με ευχαριστούμε πολύ, Λίτσα.